Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Διπλή επιβεβαίωση για το ότι οι τεχνικές εργασίες για το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους έχουν επιταχυνθεί. Είχαμε χθες από Ουάσιγκτον και Λισαβόνα. Οι τεχνικές συζητήσεις μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίων έχουν εντατικοποιηθεί, αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του Ταμείου, Τζέρι Ράις. Με την ίδια πληροφόρηση να συμπεριλαμβάνεται και στο απολογιστικό υπόμνημα του Πορτογάλου Υπουργού Οικονομικών, Μάριο Σεντένο, για το Eurogroup του Μαρτίου. Έτσι, η ελάφρυνση του χρέους αναμένεται να περιλαμβάνει ένα μηχανισμό απομείωση συνδεδεμένο με την ονομαστική ανάπτυξη της χώρας, ένα πακέτο με μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα προβλέπει επεκτάσεις οριμάσεως έως και 15 χρόνια, την χρησιμοποίηση των αδιάθετων κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την βελτίωση του προφίλ του ελληνικού χρέους, αλλά και τη σταδιακή επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2022 για να κατευθυνθούν σε δημόσιες επενδύσεις. Στα χέρια των τραπεζών κατέληξαν τα μισά από τα κίνητα που βγήκαν σε πληστηριασμό τον Μάρτιο, τον πρώτο μήνα κανονικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, μία μόνο από τις συστημικές τράπεζες αγόρασε 200 κίνητα τον Μάρτιο από τους 400 περίπου πληστηριασμούς που επίσπευσε η ίδια. Ανάλογη στρατηγική ακολουθούν και οι υπόλοιπες τράπεζες, επιβεβαιώνουν πηγές του κλάδου υπό την πίεση των δανειστών για μείωση των κόκκινων δανείων. Το ζήτημα που τίθεται είναι τι θα κάνουν οι τράπεζες στα ακίνητα που συσσωρεύουν. Στόχος τους λοιπόν είναι να τα ρευστοποιήσουν σε μια αγορά που αρχίζει να αναθερμαίνεται, όπως φαίνεται, αλλά με προσεκτικά βήματα, καθώς μια μαζική διοχέτευση χιλιάδων ακινήτων θα βύθιζε τις τιμές, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Το εντυπωσιακό, αφαιρετικό και τόσο χαρακτηριστικό σαλόνι του νέου φουτουριστικού πρωτότυπου που παρουσίασε η Σκόντα στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενέβης, του Vision X, του δημιούργησε ο Δημήτριος Δαρκούδης, ένας νέος Έλληνας σχεδιαστής που ζει στη Πράγα και εργάζεται για την Σκόντα ως υπεύθυνος σχεδιαστής εσωτερικού χώρου. Ο Δαρκούδης κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στο Βασιλικό Κολέγιο Τεχνών, το Royal College of Arts στο Λονδίνο, έκανε μάστερ στη σχεδίαση οχημάτων και κατόπιν άνοιξε για αυτόν ο δρόμος στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Για μια χώρα χωρίς την παραμικρή παρουσία στη βιομηχανία αυτοκινήτου, η ένταξη νέων Ελλήνων σε κομβικές θέσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως και να το κάνουμε, είναι εντυπωσιακή. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα κυμαίνει σε 780,50 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,30%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.